αρχή. Περιμένουμε να μπουν μέσα οι φίλοι μας. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε και το σημερινό live 7/3/2023. Θα ξεκινήσουμε και το σημερινό live, φίλοι μου. Θα περιμένουμε να μπουν μέσα οι φίλοι μας. Και μόλις πιάσουμε έναν αριθμό γύρω στους 30, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε και το σημερινό live. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα μοιραστούμε τις πληροφορίες και σήμερα. Και φυσικά θα μείνει χρόνος να κάνετε τις δικές σας ερωτήσεις ή τις δικές σας τοποθετήσεις, έτσι, για να συνεργαστούμε και να βγάλουμε μια ωραία ζωντανή μετάδοση και σήμερα. Λοιπόν, απλά θέλω να μου στείλετε άμα ακούγομαι καλά και φαίνομαι καλά. Αυτό μόνο. Να το γράψετε δηλαδή εκεί πέρα για να ξέρουμε, έτσι, πόσο καλά είναι, μήπως χρειάζεται να φτιάξουμε κάτι. Πριν ξεκινήσουμε, να αναφέρουμε ότι οι διαλέξεις κάθε 2-3 Κυριακές γίνονται σπίτι μου. Μπορείτε να πάρετε τα ηχητικά. Όποιος θέλει μπορεί να ακολουθήσει ένα κύκλο μαθημάτων που έχω φτιάξει. Και φυσικά οι ζωντανές μεταδόσεις, οι οποίες γίνονται 1-2 φορές το μήνα από εδώ πέρα στο Facebook. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κατερίνα. Αφού ακουγόμαστε καλά, θα συνεχίσουμε. Όπως είδατε, έβαλα έναν τίτλο και θα μιλήσουμε πάνω σε αυτό το πράγμα σχετικά με το συμβάν. Θα πούμε και εμείς, θα λέγαμε, μία άποψη, μία γνώμη, έτσι. Και επίσης θα αναλύσουμε λίγο μερικά πράγματα που είπανε, που υποθήκαν στην χθεσινή διάλεξη, την προχθεσινή διάλεξη της Κυριακής, που είχαμε τίτλο «Η αρσενική και η θηλυκή ενέργεια και ο βιασμός του αγαθού». Όπως καταλαβαίνετε, αυτές τις εποχές, φίλοι μου, ο βιασμός του αγαθού είναι κάτι που το βλέπουμε σε όλους τους τομείς. Το αγαθό, καθώς είναι εκείνο το λευκό, θα λέγαμε, το φως μέσα μας, βιάζεται συνεχώς από το νου μας, από το πονηρό. Γιατί έτσι είναι αυτή η καιρή. Λόγω των πολλών ενεργειών που έρχομαι εδώ πέρα, της ατομικότητας, του διαχωρισμού, πάντοτε αυτές οι δύο ενέργειες, αρσενική και θηλυκή ενέργεια, έρχονται να μας δείξουν πολλές φορές μερικές ιδιότητες που έχουμε, ώστε να μπορούμε να τις ισορροπήσουμε και να γεννήσουμε την τρίτη ενέργεια, που είναι το αγαθό, το ουδέτερο. Γιατί μόνο μέσω της τρίτης ενέργειας μπορούμε να αναβαθμιστούμε. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι κάθε φορά η ισορροπία των αντιθέτων μας φέρνει στη μέση οδό, μας φέρνει στην ροή της κουνταλίνη, μας φέρνει στη σκάλα που ανεβαίνουμε τους ορόφους, μας φέρνει πάντοτε σε μια κατάσταση αλλαγής διάστασης. Γιατί γεννιέται μέσα μας ή έξω μας, θα λέγαμε, ένα παιδί, ένα προϊόν. Άρα, όλο αυτό το πράγμα έχει να κάνει με το πόσο εμείς σε κάθε διάσταση έχουμε μάθει να ισορροπούμε αυτές τις δύο ενέργειες. Την αρσενική ενέργεια, που είναι η επέκταση
με τη θηλυκή ενέργεια που είναι η αποδοχή, η εξέλιξη και η εισέλιξη. Θα μπορούσαμε να πούμε ο ηλεκτρομαγνητισμός. Έτσι πολλοί άνθρωποι, μην ξέροντας να χειρίζονται καλά τον δικό τους ηλεκτρομαγνητισμό, με την έννοια ότι εκεί που υπάρχει ο ηλεκτρισμός, η ροή, συμβαίνει και ένας μαγνητισμός μετά, και ακριβώς το ίδιο συμβαίνει μέσα μας, η ροή, ο ηλεκτρισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η λογική, ο λόγος, η ροή, η σύνταξη, η οποία χρησιμοποιείται μέσα σας και αυτό μαγνητίζει, έλκει συγκεκριμένα θέματα γύρω-γύρω στη ζωή σας ομοιοκρατασμικά. Έτσι λοιπόν κάθε φορά που εμείς δουλεύουμε και γνωρίζουμε τον ηλεκτρομαγνητισμό μέσα μας και όχι μόνο στην επιστήμη έξω, καταλαβαίνουμε και τη συμπεριφορά, δηλαδή συμπεριφορά, πώς συμπεριφέρονται τα πράγματα λόγω του μαγνητισμού που δημιουργούμε από το δικό μας ηλεκτρικό, θα λέγαμε, νου. Και όταν λέμε ηλεκτρικό νου, δεν εννοούμε το ηλεκτρισμό όπως το ξέρουμε, παρά εκείνη την σχέση, θα λέγαμε, εκείνη τη μετάδοση, εκείνη τη ροή, εκείνη την τάξη που δημιουργεί μια συνέχεια, που εμείς τη λέμε λογική. Έτσι λοιπόν, καθένας ανάλογος τη λογική του, την ηθική του, το ήθος του, το δρόμο του, συνεχόμενα, όπως έχετε ακούσει, λένε ότι οι σκέψεις δημιουργούν οι πραγματικότητες. Άρα, στην πραγματικότητα, αυτός ο ηλεκτρομαγνητισμός που έχουμε και το δημιουργούμε από το δικό μας ρευστό, από το δικό μας, τη δική μας δίνη, από τη δική μας ροή, έλκει, θα λέγαμε, γύρω-γύρω και τις διάφορες καταστάσεις στις οποίες ο καθένας, είτε σε συλλογικό επίπεδο, είτε σε ατομικό επίπεδο, έτσι συμπεριφέρεται. Σήμερα, είπαμε, θα δοκιμάσω να μην μιλήσω πολύ για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Επομένως, όσο μιλάω εγώ, ακούτε, αλλά έχετε και στο νου σας να γράψετε, έτσι, τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να μιλήσουμε για το συμβάν στα Τέμπη. Επειδή ακούμε να κάνω πράγματα, θέλω να δώσουμε, γι' αυτό έβαλα και αυτό τον τίτλο, μια άλλη άποψη για να καταλάβουμε πώς μπορούμε να προσεγγίζουμε τέτοιες καταστάσεις και από πολλά επίπεδα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολλά σώματα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες συνειδησιακές καταστάσεις που περιέχονται μέσα στον πολυεπίπεδο άνθρωπο. Κάθε φορά ακούμε και κοιτάμε τον άνθρωπο να ψάχνει να δει ποιος φταίει. Γι' αυτό έγραψα «Δεν φταίει ο σταθμάρχης», «Φταίει και όλο το σύστημα των τρένων», «Φταίει και η κυβέρνηση», «Αλλά δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση, φταίει και ο Πρωθυπουργός», «Αλλά δεν φταίει και ο Πρωθυπουργός, φταίνε και οι άνθρωποι και οι πολίτες που ψηφίζουν ή δεν ψηφίζουν», «Αλλά δεν φταίνε μόνο και οι άνθρωποι, φταίει μέσα μας, τα λέγαμε, αυτή η ελεύθερη βούληση που έχει ο καθένας», «Αλλά δεν φταίει μόνο αυτό, φταίει ο Λούσιφερ πιο πάνω έως φόρος που μας έχει κάνει και έχουμε αυτή την ελεύθερη βούληση και παίζουμε το πείραμα του άσωτου ιού. Αλλά δεν φταίει ο έως φόρος, φταίει ο Θεός που έφτιαξε και τον έως φόρο και αυτός έκανε την επανάστασή του. Αλλά ο Θεός είναι δυνατόν να φταίει τελικά ή είναι τέλειος? Αυτό σας το λέω και το διακομωδούμε λίγο για να καταλάβετε ότι το φταίξιμο είναι πάντοτε στην πραγματικότητα του Θεού και όχι του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει εκείνη την ελευθερία να συμπεριφέρεται σαν Θεός ακόμα. Οπότε όλα τα πράγματα γίνονται με μια τέλεια σοφία, ασχέτως αν εμείς στο μικρό κόσμο που ζούμε βλέπουμε την ατέλεια. Και αυτό το λέω να καταλάβετε ότι κανείς δεν φταίει στην πραγματικότητα, αλλά έτσι είναι φτιαγμένα να δημιουργούνται συγκεκριμένα συγκεκριμένες ενέργειες, ειδικά αυτή την εποχή που περνάει η ανθρωπότητα, αυτή τη μετάλλαγη, αυτό το πράγμα για να δοθούν, όπως είπαμε, συγκεκριμένα μοτίβα, συγκεκριμένες καταλυτικές καταστάσεις, που όσο περισσότερο άνθρωπος κοιμάται, τόσο περισσότερο θα έχουν ένταση. Θυμάστε ότι σας έγραψα το ίδιο συμβαίνει και για τους σεισμούς. Πρέπει να ταρακουνηθούμε πολλές φορές για να γίνει η αλλαγή. Έτσι λοιπόν ξεκινάνε πολλά συμβάντα και έρχονται να μας ταρακουνήσουν γιατί είμαστε τόσο κολλημένοι, τόσο υπνοτισμένοι, τόσο θα λέγαμε χαμένοι και δεν μπορούμε να αποδεχτούμε στην πραγματικότητα την πραγματική ροή μέσα μας
και συνεχόμενα δημιουργούμε αντιστάσεις. Όσο ο άνθρωπος είναι, θα λέγαμε, στην κατάσταση εκείνη να έχει εκφυλιστεί, να έχει φύγει, θα λέγαμε, από τη φυσική του πραγματικότητα, είναι φυσικό ότι η φυσική πραγματικότητα θα έρχεται σαν το αποτέλεσμα που είναι του πνεύματος να του δείχνει ότι κάτι δεν κάνει καλά. Μην ξεχνάτε, όπως έχουμε πει πολλές φορές φίλοι μου, ότι ζούμε στον κόσμο του αποτελέσματος. Και κάθε δευτερόλεπτο εδώ πέρα είναι γιατί υπάρχει μια αιτία στα ανώτερα επίπεδα που δημιουργεί εδώ πέρα αυτά τα γεγονότα. Δεν υπάρχει γεγονός που να μην κρύβει πίσω μια αιτία. Γι' αυτό λέμε ότι το αιτιατό σώμα μας, το ψυχικό σώμα μας, είναι εκείνος που έχει προσυμφωνήσει συγκεκριμένα μοτίβα για να έρθουμε εδώ πέρα και να τα παίξουμε. Έτσι λοιπόν, όταν πρέπει να βρούμε ποιος φταίει, κανείς δεν φταίει. Όμως παρόλα αυτά υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες για το πώς εμείς μπορούμε να συμπεριφερόμαστε στα αποτελέσματα τα οποία δημιουργούνται. Πέραν από όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε με τα κατώτερα σώματά μας να παίξουμε, την οργή, τη θλίψη, την έλλειψη και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δημιουργούνται μέσα μας και είναι τελείως αποδεκτά και τα καταλαβαίνουμε, πρέπει να μάθουμε να ανεβαίνουμε λίγο πιο ψηλά όταν θέλουμε πραγματικά να βρούμε το θετικό μέσα σε όλη αυτή την αρνητικούρα. Αν δεν μάθουμε να ανεβαίνουμε ψηλά και να δούμε τους μεγάλους κύκλους, πάντοτε όλα τα πράγματα θα φαίνονται άδικα στα μάτια του 3D. Όλα τα πράγματα τα οποία είπαμε συμβαίνουν εδώ πέρα κρύβουν από πίσω κάποια αιτία και επειδή εμείς κοιμόμαστε στην αιτία, είμαστε αναγκασμένοι να τα μαθαίνουμε μέσω των αποτελεσμάτων. Γι' αυτό όποτε ξυπνάμε στην αιτία, πάβουμε με λίγα λόγια συγκεκριμένες χρονογραμμές. Γιατί μπορούμε, σε εισαγωγικά αφού έχουμε πάρει το μάθημα, δεν τις χρειαζόμαστε να τις έλξουμε, να τις παίξουμε. Γιατί όπως είπα και στην αρχή, αλλάζει ο ηλεκτρομαγνητισμός μέσα μας και επειδή αλλάζουν οι πεπιθήσεις, έχουμε πάρει το μάθημα, ανεβαίνει η συνείδηση, δημιουργείται μια άλλη ροή μέσα μας, άλλων δονήσεων κραδασμών, οπότε άλλος μαγνητισμός απ' έξω. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα, δεν θα υπήρχε το σύμπαν όπως το βλέπετε. Δεν θα υπήρχε το ποτήρι, το μικρόφωνο, η τηλεόραση, δεν θα υπήρχε αυτή η σκόνη, θα λέγαμε, η κοσμική ή τα υποσωματίδια, για να μπορούν να μαγνητίζονται και να ηλεκτρομαγνητίζονται και να ηλεκτρομαγνητίζονται, ώστε να φαίνεται σε εμάς αυτή η πλάνη που λέμε 3D. Καταλαβαίνετε ότι τώρα σας μιλάω από ένα υψηλό επίπεδο, όχι για να σας βγάλω έξω από τη φυσική πραγματικότητα, αλλά να σας κάνω τις περισσότερες φορές να βλέπετε το βάθος της φυσικής πραγματικότητας. Πριν λίγο καιρό, επειδή έβλεπα τις ενέργειες, σας είπα ενός κακού μύρια έρχονται, που λέγανε οι αρχαίοι. Και αυτό πρέπει να καταλάβετε, ότι όταν μάθετε τις παράλληλες πραγματικότητες και πόσο αναδευτερόλεπτο, όπως το πέταγμα της πεταλούδας, αλλάζουν οι παράλληλες πραγματικότητες λόγω του συντονισμού τον οποίο όλοι βρισκόμαστε μέσα, αλλά και ατομικά με εμάς, καταλαβαίνετε ότι μία φορά να κάνουμε μια αρνητική πράξη μπορεί να επιφέρει τεράστια αρνητικά πράγματα που θα έρθουν στο μέλλον. Απλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει, καθώς είναι κοντόφθαλμος, την ενέργεια, το πώς δουλεύει. Από το σύμπαν το τεράστιο, που είναι και αυτό μια σφαίρα, μέχρι τη δική μας σφαίρα, θα λέγαμε, ανεξάρτητα να βλέπουμε εμείς τις τρεις διαστάσεις, μέχρι τη δική μας την ατομική σφαίρα, από το κέντρο πάντα επεκτείνονται κύματα, που αυτά τα κύματα ξαναπηγαίνουν στη σφαίρα και ξαναγυρίζουν πάλι πίσω σε εμάς, είτε για το σύμπαν, είτε για το γαλαξία, είτε θα λέγαμε για το άτομο. Έτσι λοιπόν δεν έχει που να πάει, και αυτό που δεν έχει να πάει η ενέργεια είναι φυσικό ότι θα ξαναγυρίσει σε εμάς, γιατί ποτέ δεν χάνεται και μένει πάντα η ίδια. Απλά έρχεται με τον τρόπο που τη στέλνουμε. Οπότε καταλαβαίνετε, οτιδήποτε πράξεις κάνουμε και δεν έχουμε συνείδηση των πράξεών μας, που σας λέω συνέχεια την εγρήγορση, και να βλέπουμε τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνουμε, θα δούμε σιγά σιγά ότι και από αυτές, είπαμε, τις 24 ώρες τις οποίες ζούμε, θα λέγαμε, καθημερινά, θα πρέπει να δούμε κάθε φορά η ενέργεια και να τον ακολουθήσουμε αυτή την ενέργεια που συντονιζόμαστε μαζί, έτσι, τι θα φέρει πιο μετά ή άμεσα.
Όταν είναι άμεσα, λέμε καλά, τρελός είσαι, θα το έκανες ποτέ. Όταν όμως λέμε έμεσα, καταλαβαίνετε ότι εκείνη την ώρα ο κόσμος δεν μπορεί να ακολουθήσει με την ενόραση την ενέργεια. Σας είχα πει ότι στην πραγματικότητα ο Προμηθέας είναι αυτός που μπορεί και βλέπει τις παράλληλες πραγματικότητες από την ενέργεια που έχει, και γι' αυτό ο άνθρωπος, επειδή έχει πραγματικά τη φαντασία, άσχετα αν δεν τη χρησιμοποιεί σωστά και έχει μηχανική φαντασία, επειδή ο άνθρωπος έχει τη φαντασία, μπορεί να συνδέεται αναλόγως τη φαντασία του με τη πια ανάλογη πραγματικότητα η ενόρασή του το επιτρέπει. Γι' αυτό σας έχω πει πολλές φορές, πρέπει να μάθουμε σωστά τα πράγματα. Το τρίτο μάτι δεν είναι ότι ξυπνάει. Το τρίτο μάτι όλοι το έχετε ξύπνιο. Απλά είναι προσκολλημένο στα κάτω διαφραγματικά τσάκρα που υπάρχουν, τα κόμπλεξ. Όλοι έχετε ανεπτυγμένο το τρίτο μάτι. Απλά το χειρίζονται τα κάτω διαφραγματικά σας τσάκρα. Όλοι μπορείτε να είσαστε ενορατικοί. Μόνο που είσαστε στο φόβο και σε άλλα πράγματα. Γιατί δεν έχετε ηρεμήσει μέσω των ενεργειών, ασθενικής και θηλυκής ενέργειας, τα κάτω διαφραγματικά τσάκρα. Γι' αυτό όταν ηρεμούμε και μπαίνουμε στο αγαθό και φεύγουμε από την πολικότητα, τότε λέμε το τρίτο μάτι ξυπνάει. Στην πραγματικότητα πάντα ήταν ξύπνιο. Απλά βλέπει πράγματα που δεν περνάνε από το πρίσμα, καταλάβατε, των κατωδιαφραγματικών τσάκρα. Επίσης αυτό που θέλω να πω, για να βγάζουμε ένα-ένα-ένα από αυτά τα πράγματα που ακούω και καμιά φορά μου σηκώνεται η τρίχα, αλλά τι να κάνω, βάζουμε αγάπη επειδή μπορούμε, αντί για εγωισμό. Άλλοι βάζουν εγωισμό επειδή μπορούν και δεν μπορούν αγάπη, και άλλοι βάζουν αγάπη για να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Βλέπω λοιπόν αυτά τα πράγματα και ακούω πράγματα και γίνεται ένα χάος, όπως σας έχω πει, γιατί ο κόσμος δεν είναι από πριν, θα λέγαμε, εκπαιδευμένος στην πολλή πληροφορία. Όπως εσείς καταλαβαίνετε, ακούτε ένα κάρο πληροφορίες και δεν ξέρετε τι να πρωτοπιστέψετε ή με τι να ασχοληθείτε. Κάθε πληροφορία ωφελεί και ένα κομμάτι δικό σας και σας συντριγκάρει ορισμένες φορές. Ού, να υπάρχουν έτσι κακοί δαίμονες, ή λουμινάτι, ή σατανιστές. Έτσι ο καθένας με τι ντριγκάρεται, κάθεται για να ντριγκάρει τον δαίμονα που έχει μέσα του, να ακολουθεί συγκεκριμένες πληροφορίες. Αν όμως θέλει να μάθει τι να ντριγκάρει μέσα του, τι να ενεργοποιεί μέσα του κατά βούληση, τότε θα ξέρει ακριβώς σε ποιες πληροφορίες θα πηγαίνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι πολλές φορές σας είπα αυτό για το τσάκρα, πως όλα λειτουργούν, απλά δεν είναι η σχέση σωστή μέσα στα τσάκρα. Γι' αυτό και ο Βούδας στην Κουνταλίνη, άμα έχετε δει στις Ινδίες, έχει 7 κόμπρες, που σημαίνει 7 φορές, και τα 7 φίδια, δηλαδή τα 49 υποεπίπεδα του νου, να τα έχεις αφυπνήσει. Δεν είναι μία φορά που ανεβάζει την Κουνταλίνη, είναι 7. Η Κουνταλίνη υποτίθεται ανεβαίνει κάθε φορά γιατί είναι οι συσχετισμοί ανάμεσα στα 7 τσάκρα μεταξύ τους. Όλα είναι συσχετισμοί και ένωση. Και καθώς ομοιοκραδάζονται και συντονίζονται, δημιουργείται αυτό το ρεύμα. Και που δημιουργείται ρεύμα, δημιουργείται και ο μαγνητισμός. Και έτσι έρχεται άλλα πράγματα. Ένα άλλο κομμάτι που θέλω να πω είναι, γιατί άκουσα ορισμένες φορές να κάνουν ορισμένοι άνθρωποι ότι είναι να βοηθήσουν τις ψυχές, αυτές που φύγανε. Πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η ενέργεια για να γίνουμε χρήσιμοι, αντί να κάνουμε πράγματα που είναι μόνο στη δική μας φαντασία και στη σφαίρα. Όλο αυτός ο χαμός που έγινε εκεί πέρα, καταρχήν θα λέγαμε ότι όλη αυτή η ένταση μπορεί να κρατήσει και να γιωθεί και να αναπαράγεται πολλές φορές στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτό το σημείο θέλει κάθαρση, σε εισαγωγικά, θέλει ένα κάψιμο, να κάνουν και τα υπόλοιπα μέλη, να μην είναι διασπασμένα μέλη των ανθρώπων που φύγανε εκεί πέρα. Δεν μπορεί να ένας να θάβει μόνο, τα λέγαμε, ένα κομμάτι, το άλλο κομμάτι να έχει καεί και τα υπόλοιπα. Καλύτερο είναι να καεί τελείως εκεί πέρα το μέρος όλο, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν πράγματα και υπολείμματα. Και μετά τι να κάνει, να ξεκινήσουν ή να το αγιάζουν, να το ευλογούν, και φυσικά με μια αγνή, θα λέγαμε, αγάπη, ένας τρόπος είναι να κάνουν έναν σωστό έρωτα, μια ένωση, όπως σας είπα πριν, σενικό θηλυκό, για να γεννηθεί το ουδέτερο. Και να ξέρετε ότι με έναν έρωτα από αγάπη, πραγματικά και αγνό, σπάνε οτιδήποτε κρυσταλώσεις ή μοτίβα έχουν μείνει σε ορισμένα πεδία. Από την πολλή ένταση που αναμεταδίδεται πολλές φορές και γιώνεται,
για λίγο μέχρι ο χρόνος και αυτό να το διώξει. Όταν θέλουμε να χαιρετήσουμε κάποιους νεκρούς, όπως έχετε δει και στις κηδείες, πρέπει πάντοτε να τους επικαλούμαστε. Δεν μπορούμε στα τυφλά να λέμε «Γεια σας ψυχές» και επειδή μάθαμε ότι εκεί πέρα πεθάνετε, σας στέλνω την αγάπη μου και ό,τι να είναι. Η σκέψη πρέπει να έχει κατεύθυνση, να κάνουμε σοβαρά πράγματα, όχι απλά τυπικά, όχι απλά μηχανικά. Πρέπει πραγματικά, θέλουμε να βοηθήσουμε, να βοηθάμε σωστά. Όχι μόνο για να θρέψουμε το εγώ μας ότι κάτι κάναμε. Είμαι πολύ, θα λέγαμε, απογοητευμένος μετά από τόσο καιρό, μετά από 10 χρόνια, από το παράδειγμα που δίνουμε και τα λόγια που λέμε, με όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν και βιάζουν το αγαθό καθημερινά. Κάθε ένας άνθρωπος ψάχνει να βρει ένα παρτενέ, σας είπα, για να το παίξει δάσκαλος. Έτσι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όμως άμα αυτός διακατέχεται από εγωισμούς, θα ψάχνει τον ανίδεο για να μπορέσει τι να κάνει, να τον γοητεύσει. Και αυτή η γοητεία που θα ασκεί πάνω του, ναι μεν, τι κάνουμε, ξέρουμε ότι συγχρονίζονται για το δικό τους, παρόλα αυτά βλέπουμε το επίπεδο της ανθρωπότητας. Βλέπετε τώρα και ξυπνάτε πως ο καθένας αρχίζει και το παίζει έτσι, μετά το παίζει αλλιώς, μετά το παίζει παραλλιώς. Βλέπετε ο καθένας άνθρωπος, δηλαδή στην πραγματικότητα, αντί να κοιτάξει που αυτός έχει κάποια ευθύνη σε αυτά που κάνει, κάθεται πάλι και ρίχνει τα βάρη στους άλλους. Κάθεται και δει πάλι ένας δημοσιογράφος για τους άλλους δημοσιογράφους. Κάθεται και συνεχίζει να είναι συστημικός και ας είναι δάσκαλος και δεν το παραδέχεται και απλά συνεχίζει να κάνει τη συστημική του ενέργεια. Όταν λοιπόν εμείς ξέρουμε ότι κάθε πράξη φέρει αποτέλεσμα, γι' αυτό προσέχουμε τις πράξεις μας. Γιατί θα ήμασταν τρελοί άμα εμείς βλέπαμε ότι αυτό που κάνουμε γυρίζει πίσω μας, πίσω και μας κάνει ζημιά. Παραδείγματος χάρη, λέγανε για τα Τέμπη που άκουσα, για τον Απόλλωνα, το επειδή εκεί πέρα σκότωσε λέει το φίδι και έγινε επιθεία και. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά είναι τα πράγματα συμβολικά. Πάντοτε αυτός ο Νεανίας, σας λέω, δεν ξέρω καλά την ιστορία, δεν έχω διαβάσει βιβλία, αλλά ό,τι ξέρω, ξέρω να το εξηγώ, ό,τι βλέπω και ακούω. Διάβασα που λέει στην ιστορία αυτή και λέει ότι ήταν ο Απόλλωνας, που ξέρουμε ότι είναι το φως. Ο Πίθωνας είναι αυτός που σερνόταν, λέει, στη γη, στη γέα, μπας περιπτώσει, και κρατάει την ανακύκλωση, γιατί τρώει τους ανθρώπους. Όταν όμως ο Απόλλωνας τον σκότωσε, οι θεοί είπαν ότι διέπραξε ύβρις. Και σας έχω πει στα προηγούμενα την ύβρις, ότι πας ενάντια στους νόμους. Μπορεί λοιπόν για τον Αιανία, τον Απόλλωνα, το μικρό φως μέσα μας, αυτό το πνευματικό όταν ανεβαίνει να βλέπει το κακό και πρέπει να το πολεμήσει και να το σταματήσει, αλλά από πάνω οι θεοί λένε το κακό είναι αναγκαίο. Γι' αυτό και το βεβήλωσε και τον διώξανε για κάθαρση, να πάει να κάνει την κάθαρση. Έτσι και το πνευματικό εγώ αρχίζει κάθε φορά που ένας μπαίνει σε καταστάσεις και αφυπνίζεται το πνεύμα, η υπολικότητα τον κάνει το κακό να το συμπεριφέρεται με άσχημο τρόπο, γιατί ακόμα δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργεί στους μεγάλους κύκλους. Ενώ οι θεοί ξέρανε. Θέλω λοιπόν να πω και ένα άλλο πράγμα που άκουσα. Καθώς υπόθηκε λοιπόν ότι επειδή έγινε αυτό το πράγμα και πεθάναν μερικά παιδιά, ότι άλλα τόσα γεννιούνται. Θέλω να είστε ξύπνοι και να καταλάβετε, παρόλα τα like που βάλανε από κάτω και όλοι οι καλοθελητές με αγνή ψυχή και καρδιά λέγανε ότι βλέπαν το θετικό, αυτό, φίλοι μου, δεν είναι το θετικό. Το θετικό είναι πάντα εκεί που είναι το αρνητικό, δεν είναι αλλού. Είναι πάντα εκεί που είναι ο πόνος, δεν είναι αλλού. Δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ με τα μάξι μου στο κρεμό και ο άλλος να μου λέει μην κοιτάς το κρεμό, κοίτα ο άλλος, αγόρασε καινούριο αμάξι που εσύ θα σκοτωθείς με το δικό σου για να νιώσουμε καλύτερα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα εκεί πέρα το θετικό θα είναι όταν μάθουμε την ευθύνη για να μην το ξανακάνουμε. Αυτά τα κόλπα ότι φτιάξω εγώ τη δόνησή μου, κοιτάω αλλού και με φτιαγμένη δόνηση τι κάνω. Άλλο να φτιάχνω τη δόνηση και άλλο να μπορώ να κοιτάξω το θετικό μέσα στο αρνητικό. Θέλω να σας πω ότι οι ίδιες ενέργειες κυμαίνονται πάντοτε στο ίδιο γεγονός. Δεν μπορούμε να βγάζουμε τα μάτια μας αλλού. Εκείνη την ώρα είναι επειδή ταυτιζόμαστε μόνο με το αρνητικό. Όταν θέλουμε λοιπόν να κοιτάξουμε κάτι, θα κοιτάξουμε κατάματα αυτό που μας πονάει και θα κοιτάξουμε να ανέβουμε για να ξεκινήσουμε να βλέπουμε πώς μπορεί αυτό το πράγμα να είναι θετικό.
Εκείνη την ώρα λοιπόν, αφού φύγει το πέθος, αφού φύγει ο πόνος, το κατωτέρω σωμάτων, εκείνη την ώρα λοιπόν έρχεται η ώρα να μπορούμε να δούμε από τους μεγαλύτερους κύκλους το πράγμα αυτό σαν καταλύτης. Και όχι να κοιτάξουμε μόνο τι φταίει από τους άλλους, αλλά να ξεκινήσουμε πάντα να τα φέρουμε στον εαυτό μας. Γιατί τον εαυτό μας μπορούμε να φτιάξουμε. 99% να φταίει ο Μητσοτάκης, το 1% το δικό σας θα σας κάνει καλύτερο άνθρωπο. 99% να φταίει ο Σταθμάρχης, το 1% το δικό σας σας κάνει καλύτερο άνθρωπο. 99% να φταίει η κυβέρνηση και η μαφία, το 1% θα σας κάνει καλύτερο άνθρωπο. 99% να είναι οι Λουμινάτοι, οι σατανιστές, το 1% το δικό σας σας κάνει καλύτερο άνθρωπο. Πρέπει να το καταλάβουμε λοιπόν αυτά, παιδιά, ώστε να χρησιμοποιήσουμε σωστά την δύναμη που έχουμε σαν άνθρωποι να δημιουργούμε πραγματικότητες. Βλέπετε λοιπόν, όταν εμείς έχουμε χάσει τη δύναμη να δημιουργούμε πραγματικότητες, νομίζουμε ότι κάποιος άλλος μας τη δημιουργεί. Νομίζουμε ότι κάτι έγινε και εκείνο αυτό που έγινε, επειδή εμάς μας στεναχωρεί, έγινε από κάποιον άλλο, γιατί εμείς ποτέ δεν θέλαμε να το κάνουμε, αλλά έλα που το κάνουμε. Τίποτα από όλα αυτά που περνάμε σαν ανθρωπότητα, σαν έθνος, σαν κράτος, σαν άνθρωποι, σαν ατομικότητα, σαν σύμπαν, δεν έρχεται από κάπου αλλού. Όλα ξεκινάνε από συγκεκριμένες αιτίες. Μερικές αιτίες είναι πάνω από τη συνείδησή σας και το καταλαβαίνω. Μερικές αιτίες όμως είναι μέσα στη συνείδησή σας, αλλά επιλέγετε να μην τις βλέπετε. Γιατί? Γιατί παθιάζεστε με τα σώματα του τα αισθαντικά, με τα σώματα της επιθυμίας. Κάθε φορά λοιπόν, ενώ είσαστε με το σώμα της επιθυμίας, ξεχνάτε το σώμα της θέλησης. Το σώμα της θέλησης είναι η ψυχή που φτιάχνει πραγματικότητα. Το σώμα της επιθυμίας πάει να φτιάξει πραγματικότητα το κατώτερο εγώ σας. Γι' αυτό λέμε διαβολή. Γιατί διαβάλλει το νου. Διαβάλλει το νου. Έρχεται η ώρα λοιπόν να καταλάβουμε τι σημαίνει σε αυτό το live που κάνουμε και η έννοια της διαγραφής. Οι περισσότεροι να μας ρωτήσουν, ενώ λέει διαγραφή, θα πει ότι κάτι σβήνουμε. Φίλοι μου, στην πραγματικότητα τίποτα δεν σβήνεται. Απλά γράφουμε από πάνω άλλα πράγματα. Σαν το τατουάζ. Ποτέ δεν σβήνει. Απλά άμα θες να σβήσεις το τατουάζ, χτυπάς από πάνω κάτι άλλο ώστε να μην φαίνεται το τατουάζ. Και στο δίσκο, στο υπολογιστή, όταν κάνετε format. Ποτέ δεν σβήνει. Αλλά χτυπάει από πάνω και δηλαδή το δίσκο, ο υπολογιστής, και τον κάνει να φαίνεται λευκός για να ξεκινήσετε να γράφετε πάνω με άλλο χρώμα. Αυτό το ίδιο λοιπόν σημαίνει και διαγραφή. Ο Δίας γράφει γιατί μόνο γράφει. Άρα ο κοσμικός σας νου συνεχόμενα γράφει, γι' αυτό υπάρχουν και τα κασικά αρχεία. Τίποτα δεν διαγράφεται με την έννοια του εξαφανίζεται. Πάντα όλα μένουν μέσα μας. Το κόλπο είναι πώς θα τα διαγράψετε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Πώς θα τα γράψετε ξανά μέσα σας, ώστε να έχει σε εισαγωγικά εξαφανιστεί η υπολικότητα και να έχει μείνει το λευκό φως. Να έχει εξαφανιστεί το σενάριο γιατί το χρειάζεστε, γιατί είναι βαρύ για την ψυχή, και να έχει μείνει το μάθημα που είναι ελαφρύ. Πώς χρειάζεται εμείς να πετάμε όλα τα βαριά για να μείνουν τα ελαφριά. Όταν όμως εμείς μέσα μας συνεχόμενα αποθηκεύουμε αντί για μαθήματα σενάρια, τι είμαστε? Είμαστε 3D. Μνήμες 3D. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα τι πρέπει να αποθηκεύουμε? Μαθήματα. Σας είχα μιλήσει και στα πιο παλιά βίντεο για την έννοια να μπορούμε την πληροφορία να την ανεβάζουμε έτσι ψηλά σε εισαγωγικά ή μάλλον στα υποσωματίδια αντί να την παίρνουμε κομπλεξικά. Κομπλεξικά σημαίνει κόμπλεξ γιατί είναι περίπλοκο. Γιατί έχει χτιστεί η σύνθεση του 3D από το μυαλό μας. Γι' αυτό χρειάζεται να τα διαλύσουμε τις ενέργειες. Να τις αναλύσουμε τις ενέργειες, ώστε να ξεκινήσουν να γίνουν μάθημα, ροή, φως. Και μόνο όταν γίνονται φως, πάνε και κολλάνε στην ψυχή μας. Αλλιώς θα το περάσετε με τα θάνατο. Έτσι λοιπόν, τι κάνουν οι μοιημένοι? Ξεκινάνε να κάνουν αυτό που κάνουμε στο θάνατο, στη ζωή. Όλες οι μοιήσεις να μπορούμε αυτή την αστρική μας ενέργεια, να την μπορούμε να την ελέγχουμε και να τη συντονίσουμε εδώ, στη γη. Χωρίς να χρειάζεται να πεθάνουμε. Έτσι έρχεται λοιπόν η αθανασία. Όταν εσύ καλείς τα αθάνατα σώματα και να μιλάς μέσα από εκεί.
αντί για το φυσικό. Και έτσι λοιπόν έρχεται η ώρα και σου λέει, ξέρεις κάτι, κάποτε η ανθρωπότητα θα ξεκινήσει και θα χάσει τελείως το φυσικό σώμα και θα μείνει μόνο με το αστρικό και εκεί πέρα θα είμαστε όλοι στον παράδεισο. Τώρα όμως εμείς τι κάνουμε, μαθαίνουμε πώς εσύ τις δουλειές με τα θάνατο που κάνεις με το αστρικό να τις κάνεις εν ζωή. Αυτά που κάνεις στον ύπνο σου και δεν τα θυμάσαι, να τα κάνεις συνειδητά. Γιατί εκεί εξαπλώνεσαι, γιατί εκεί δουλεύει το αστρικός, γιατί εκεί δουλεύει το θεϊκός, το ανώτερο κομμάτι. Ενώ εδώ πέρα, στο λίθαργο που ζεις, που ξεχνάς, στο ρόλο σου που είσαι, λειτουργούν τα κατώτερα πράγματα που αυτά δεν είναι ικανά να κάνουν αυτή τη δουλειά. Άρα λοιπόν, όταν εμείς δεν έχουμε μαζί μας και το αιτιατό σώμα, δεν έχουμε μαζί μας το κέντρο μας, δεν είμαστε συγκεντρωμένοι, δεν έχουμε μαζί τα σώματά μας, ανά στιγμή, τότε κάθε φορά θα λέμε 5 σωστά, πνευματικοί ή δάσκαλοι, και 3 λάθος. Και από τα 5 σωστά που θα λέμε στον κόσμο, επειδή είμαστε μιμητές και δεν έχουμε φτάσει σε ορισμένες μοιήσεις και να έχουμε μια σταθερότητα, θα καθόμαστε να λέμε 5 σωστά και 3 λάθος. 5 σωστά και 3 λάθος. Το σωστό όμως το λένε πολλοί. Την ώρα τα λάθη πρέπει να προσέξουμε να μην κάνουμε. Όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί μέσα τους. Όλοι οι άνθρωποι καλοί είναι. Οι δαίμονες που δεν ελέγχουμε μας κάνουν σε αυτά τα πράγματα να κάνουμε τις κακίες. Άρα στην πραγματικότητα πρέπει να ελέγξουμε, να μάθουμε, να γνωρίσουμε, να ορίσουμε, να περιορίσουμε τους δαίμονές μας. Ποιους δαίμονες? Αυτούς που είναι εντροπικούς. Αυτούς που μας αποξενώνουν από την ψυχή. Γι' αυτό έχω βγάλει και αυτά τα μαθήματα και σας καλώ είναι για να ελάτε να κάνετε μαθήματα. Δώστε την ενέργειά σας σωστά για την αφήμιση της ψυχής σας. Θα δείτε ότι τόσο καιρό την ενέργεια της παταλάμε δεξιά και αριστερά. Είτε είναι σεξουαλική ενέργεια, είτε συναισθηματική ενέργεια, είτε νοητική ενέργεια, είτε ψυχική ενέργεια, που είναι το πιο, θα λέγαμε, λεπτεπίλεπτο, που δίνει και μετασχηματίζεται στις υπόλοιπες ενέργειες. Όπως ο ακάς στην πραγματικότητα, το διάστημα, το βλέπετε, αρχίζει αυτός ο ακάς, το ακάσα, και έρχεται και κατεβαίνει τα επίπεδα και φτιάχνει όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε, είμαστε εδώ με το 3D, έτσι ακριβώς και η ψυχή μας. Ξεκινάει από μέσα και γονιμοποιεί και ενεργοποιεί και εμψυχώνει όλα αυτά τα πράγματα, τα εγώ που έχουμε μέσα μας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τι γίνεται, τρώμε την ψυχή μας δημιουργώντας συνεχόμενα κενά δαιμόνια που λέγανε και για τον Σοκράτη. Καινούρια δηλαδή δαιμόνια. Καινούρια δαιμόνια. Γιατί? Γιατί δεν αναβαθμιζόμαστε. Και συνεχόμενα τα δαιμόνια που φτιάχνουμε, κοιτάξτε τι γύρω σας τι γίνεται. Είναι μέσα στο ίδιο επίπεδο. Έχουμε βαρεθεί σαν άνθρωποι λοιπόν και επειδή δεν ανεβαίνουμε επίπεδο, τι κάνουμε? Ανακυκλωνόμαστε στα ίδια δαιμόνια και φτιάχνουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα, αλλά στο ίδιο επίπεδο. Κι άλλα κι άλλα κι άλλα του ίδιου επίπεδου. Ασκήσεις, ασκήσεις, ασκήσεις της ίδιας τάξης. Ποτέ δεν ανεβαίνουμε τάξη. Απλά κάνουμε 500 άλλα πράγματα στο ίδιο επίπεδο που είναι η ανθρωπότητα. Κοιτάξτε, το Ελλάδα έχει ταλέντο. Ταλέντα. Και άλλα πράγματα. Ο καθένας σκέφτεται ό,τι του αρέσει για να φανεί. Ό,τι περίεργο κάνει για να φανεί. Αλλά τις ίδιες τάξεις, της ασυνειδησίας. Έτσι δεν είναι? Βλέπετε ξαφνικά να αναβαθμίζετε? Όχι. Απλά στο ίδιο επίπεδο, είτε είναι μουσική, είτε είναι ζωγραφική, είτε είναι... Τα έχουν εξασκήσει όλα, τόσο πολύ που έχουν πάει στην εντροπία. Είναι τώρα οι σημερινοί ποιητές. Είναι οι σημερινοί, θα λέγαμε, καλλιτέχνες. Μοιάζουν να έχουν έμπνευση όπως είχαν οι παλιοί. Δεν βλέπετε ότι όλα ανακυκλώνονται? Έχουν βγάλει τα πάντα. Δεν χρειάζεται, δεν μπορεί να βγάλει κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν, όταν εμείς γεμίζουμε τη σφαίρα μας με γνώση, μετά δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή έρχεται η ανακύκλωση, ή αναβαθμιζόμαστε. Άρα ή θα ξαναπεράσουμε την διατάξη από την αρχή, γιατί κάναμε τόσο ασκήσεις, αλλά τους τύπους δεν τους μάθαμε. Και κάνουμε ασκήσεις, αλλά τους τύπους δεν τους μάθαμε. Και λύνουμε ασκήσεις και λες, την πρόσθεση την έμαθα. Με λουκάνικα την έμαθα. Με πορτοκάλια δεν την ξέρω. Με πλοία την έμαθα. Με αεροπλάνα δεν την ξέρω. Αυτό το πράγμα κάνουμε συνέχεια. Βλέπω τα ίδια μοτίβα παντού. Ωραία. Πότε το καταλάβει και η ανθρωπότητα? Και δεν μπορεί να συνδέσει αυτό με αυτό, εκείνο με τ' άλλο, το μέσα με το έξω. Για ποιο λόγο? Γιατί ο νους είναι απορροφημένος μόνο στο σώμα, το αισθαντικό, στο σώμα της επιθυμίας. Και όπως είπαμε στη διάλεξη που μιλήσαμε για πολλά πράγματα, για κάθε λοιπόν ενέργεια,
Έτσι, πάντοτε υπάρχει ένας κύκλος. Για όλες τις ενέργειες τις οποίες δουλεύουμε εδώ υπάρχει ένας κύκλος. Γιατί, η ενέργεια σας πάντα χάνεται και απλά είναι και κινείται μέσα στη σφαίρα που έχουμε. Αν το καταλάβουμε αυτό, και καταλάβουμε ότι η πραγματικότητα που ζούμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο καθρέφτης του υποσυνειδήτου μας, γιατί εμείς ερμηνεύουμε την πραγματικότητα, θα καταλάβουμε πόσο χαζοί φαινόμαστε όταν εμείς κοιτάμε στον καθρέφτη και λέμε «Είμαι άσχημοι». «Α, είμαι άσχημος». «Α, είμαι χοντρός». «Α, είμαι κακός». «Α, είμαι πήξε, με δείξε». Ψέματα λέμε. Αλήθεια δεν λέμε. Δεν είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας. Αν εσύ πας και δεν είσαι όμορφος στον καθρέφτη, θα σου πει ο καθρέφτης δεν είσαι όμορφος. Και αλήθεια λέει. Αν όμως εσύ πας και είσαι όμορφος στον καθρέφτη, θα σου πει ο καθρέφτης είσαι όμορφος. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τη ζωή σας. Έρχεται λοιπόν η ζωή να σας δείξει πολλές φορές ότι έχετε πάρει μια πόζα που δεν σας ευχαριστεί. Τόσο απλό είναι. Και εσείς επειδή μπερδεύεστε και νομίζετε ο ίδιος ο καθρέφτης ότι εκείνη την ώρα είναι ζωντανός και είναι κάτι άλλο από εσάς, ξεχνάτε ότι εσείς έχετε την πόζα. Ενώ αν εσείς δείτε πόσο κακάσχημοι θα είσαστε, θα πάτε και θα χτενιστείτε. Αυτό το κάνετε. Στη ζωή όμως, γιατί κοιτάτε ότι φταίει κάποιος άλλος? Γιατί δεν χτενίζεστε? Γιατί δεν πάτε να φτιάξετε την πόζα σας όπως θέλετε? Γιατί νομίζετε ότι δεν είναι ο καθρέφτης εσείς? Έτσι λοιπόν, όταν μάθουμε ότι η ζωή είναι καθρέφτης, τι κάνουμε πάντοτε? Ποζάρουμε ανάλογα μέχρι να μας αρέσει αυτό που φαίνεται στον καθρέφτη. Και έχουμε τέτοια εμπιστοσύνη που ξέρουμε ότι αλλάζοντας την πόζα θα αλλάξει ο καθρέφτης. Δεν γίνεται εμείς να μην αλλάξουμε πόζα, και ο καθρέφτης να πει «Το σύμπαν που συνωμοτεί, α όχι, εγώ δεν θα σε αφήσω». Το σύμπαν σας αφήνει γιατί δεν έχει δύναμη να σταματήσει. Είναι μηχανικό. Γιατί δεν είναι κάτι άλλο παρά ο δικός σου ο καθρέφτης. Και μόλις το καταλάβουμε αυτό, φίλοι μου, θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και αντί να λέμε «Ρε, το μπήξε, το δείξε το Μητσοτάκη», που μπορεί να είναι «πήξε, δείξε». Αλλά εμάς δεν μας νοιάζει αυτό. Γιατί εμείς κοιτάμε εμείς τι τα κάνουμε. Που μπορεί να είναι ο Σταθμάρχης να κάνει το λάθος. Αλλά εμάς δεν μας νοιάζει αυτό. Γιατί εμείς κοιτάμε τι να κάνουμε. Και έτσι λοιπόν λέμε πρέπει να αλλάξω πόζα. Γιατί αυτή η πόζα μου φέρνει συνέχεια μούρη, εικόνα που δεν θέλω τον εαυτό μου να τον βλέπω έτσι. Έτσι δεν είναι? Και έρχονται λοιπόν τα τραύματα και σας κρατάνε σε συγκεκριμένες πόζες. Και έρχεται η ζωή να σας δείξει την πόζα που πήρατε. Και σας λέτε, δεν φταίω εγώ, φταίει το τραύμα. Όταν λοιπόν φίλοι μου ρίχνετε συνέχεια ότι φταίει, καταλαβαίνετε ότι η θεραπεία είναι να πάει να φτιάξετε εκείνο. Όταν όμως καταλάβω ότι τίποτα δεν φταίει και ότι όλα αυτά τα πράγματα αποδύναμη τα δημιουργούμε για να καταλάβουμε τον εαυτό μας, τότε πολύ απλά θα δείτε ότι συνεργάζεστε, χωρίς να το ξέρετε, με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και ότι είναι μια συνεργασία. Έτσι λοιπόν, αυτό που λείπει από την ανθρωπότητα τώρα, σε εισαγωγικά, και σε αφήνω απ' έξω τα πνευματικά τελείως, είναι να καταλάβετε ότι λείπει η δικαιοσύνη. Όλα αυτά γίνανε από την ώρα και θα γίνονται από την ώρα που δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Γιατί δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη? Γιατί βλέπετε φίλοι μου, μέσα μας τι είμαστε? Αδίκοι εμείς. Όταν θα πάψουμε εμείς να είμαστε άδικοι, θα λειτουργήσει απ' έξω και η δικαιοσύνη και τέτοια πράγματα δεν θα ξανασυμβαίνουν. Γιατί βλέπετε τι γίνεται. Γιατί από την ώρα που σταματά να λειτουργούν οι νόμοι, κατεδαφίζεται, έρχεται ύβριση, σας είπα. Γι' αυτό δεν πάει να το ξεπεράσουμε τους νόμους. Γι' αυτό πρέπει κοιτάξτε τη δικαιοσύνη μέσα σας. Είστε πραγματικά δίκαιοι με τον εαυτό σας ή του λέτε ψέματα? Είστε δίκαιοι με το σώμα σας, δίκαιοι με την ψυχή σας, δίκαιοι με εσάς? Και μετά πιάστε τον πλησίον, γιατί αυτό σας καθρεφτίζει. Και πείτε στην πραγματικότητα, είστε δίκαιοι? Πραγματικά, εσείς είσαστε αναμάρτητοι? Εσείς δεν βάλατε το χεράκι σας για όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται καθημερινά? Εσείς καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο όταν κάνω το κακό, αλλά και όταν ξέρω το καλό και δεν το κάνω, ότι χρεώνεστε με κάρμα? Το ξέρετε ή σας βάζω σε δύσκολη θέση τώρα που το μάθατε? Πρέπει λοιπόν ορισμένες φορές για να μας δείξει ο ανώτερος εαυτός μας το τι στην πραγματικότητα μέσα μας έχει παραπάνω ουσία, θα το πάρει. Και μόλις σας το πάρει, τότε θα καταλάβετε την αξία.
Κοιτάξτε λοιπόν, δώστε αξία, βάλτε προτεραιότητες από αυτό που δεν θέλετε να σας πάρει. Και θα δείτε τελικά αν είναι η δουλειά σας. Θα δείτε αν είναι τα λεφτά. Θα δείτε αν είναι η ψευτοπερηφάνεια. Θα δείτε αν είναι η φήμη. Θα δείτε αν είναι η δόξα. Μόλις σας πάρει τα υπόλοιπα και μείνετε με αυτά, θα σας πω εγώ εκείνη την ώρα αν πραγματικά έχουν αξία ή όχι. Γι' αυτό πρέπει κάτι να το χάσουμε για να καταλάβουμε την αξία. Όταν είμαστε αχάριστοι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν θα μιλήσουμε άλλο. Θα απαντήσουμε τώρα στις δικές σας ερωτήσεις. Πάω να δω τι έχετε γράψει φίλοι μου, να ξεκινήσουμε να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες. Λοιπόν, προχωράμε. Καλησπέρα. Να πάμε στην πρώτη. Πώς ελέγχουμε τον ηλεκτρομαγνητισμό μας? Το είπα, όταν εμείς καταφέρουμε και ελέγξουμε τον ηλεκτρισμό, αυτόματα αλλάζει και ο μαγνητισμός. Έτσι δεν είναι? Τι σας είπα δηλαδή? Όταν εμείς ελέγχουμε μέσα μας τη ροή. Όταν πάμε με τη ροή και δεν κοιτάμε να φτιάξουμε άλλες παράλληλες, παράδρομες ροές και τέτοια, τότε ο μαγνητισμός θα είναι της ψυχής που θα δημιουργείται και θα έχεις την ψυχική σου πορεία και θα σε μαγνητίζει αυτό που η ψυχή σου θέλει και θα προχωράς ελεύθερος με τις προκλήσεις, με τα μαθήματά σου, αλλά στην τάξη που είσαι. Αυτό σημαίνει. Όταν εσύ όμως δημιουργείς παράλληλες παραλογισμούς, δηλαδή έτσι, παράλληλες ροές διαφορετικές, αρχίζει και ηλεκτρομαντίζεται πολλαπλά, οπότε σου επιφέρει πάρα πολλά πράγματα και ούτως ή άλλως είναι σαν να καθυστερείς ψυχικά. Ενώ η εξέλιξη συμβαίνει, είναι σαν να καθυστερείς ψυχικά. Γιατί είναι σαν να κάνεις κύκλος. Πολλές φορές σας είπα, τις περισσότερες φορές, ο νους, ο φυσικός, βλέπει αλλιώς τα πράγματα από το ψυχικό, θα λέγαμε, κομμάτι του νου. Οπότε καταλαβαίνετε, αν εμείς δεν αφινόμαστε στη ψυχή μας, θα μάθουμε την επιμονή που σημαίνει η αντίσταση, έτσι, με τρόπο, με τον πόνο. Θα πρέπει να μάθουμε λοιπόν εμείς οι άνθρωποι, στην πραγματικότητα, ποιο είναι το κομμάτι που δημιουργεί, έτσι. Πώς η σκέψη μας γίνεται ύλη. Δεν γίνεται επειδή σκεφτόμαστε 500 τα πράγματα να γίνουν, αν ήταν τα ζούσαμε στα όνειρα. Εδώ πέρα συγκεκριμένα πρέπει να έχουμε μοτίβα σκέψεων να γίνουν συχνότητες για να υλοποιηθούν. Έτσι δεν είναι? Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα συγκεκριμένα πρέπει να πιάσουμε μια σταθερά στις σκέψεις μας. Και δεν γίνεται αυτό όταν δεν έχουμε εγρήγορση. Αν δεν έχουμε εγρήγορση, πρώτα να παρατηρήσουμε τι σκεφτόμαστε κάθε φορά, δεν γίνεται. Κάθε φορά λοιπόν εμείς πρέπει να κρατήσουμε μια ακεραιότητα. Χρησιμοποιήστε ό,τι εργαλείο θέλετε. Όπου θέλετε. Ο καθένας αυτό που το μαγνητίζει. Αν σας μαγνητίζει, σημαίνει ότι πρέπει να το χειριστείτε. Αλλά με ακεραιότητα για να δουλέψει. Οκ. Okay. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Να δούμε, λέει Κατερίνα, όχι, δεν το λέει. Η Μαρία λέει, για όσα μάτια τι αισθάνεσαι για το κοντινό μέλλον. Μαρία, καταρχήν, εμένα, η ηθική μου δεν μου επιτρέπει να λέω πράγματα για να προφητεύω στους άλλους μέσα ορισμένες, θα λέγαμε, καταστάσεις. Γι' αυτό και είμαι σε εισαγωγικά εναντίον με το εργαλείο της αστρολογίας όταν το κάνουν για το εγωικό τους κομμάτι. Όλα αυτά τα εργαλεία, τα μυθικά, ταρό, αστρολογία, πρέπει πρώτα να ήταν μοιημένος ο άλλος, να εκαθαρίσει για να μπορεί να διαβάζει την ενέργεια. Η αστρολογία, τα ταρό, τα ελληνικά γράμματα, τα εβραϊκά γράμματα, η μυστική καμπαλά και όλα αυτά τα υπόλοιπα είναι που δίνουν την κατάβαση, θα λέγαμε, της ενέργειας μέσα στην ανθρώπινη συνειδητότητα. Αν καταλάβουμε λοιπόν ότι το ταρό είναι, θα λέγαμε, 22 και βάλε και 5, ξέρω εγώ, με τα νούμερα, τους αριθμούς και τα σύμβολα και είναι και αυτά στον αριθμό 27, καθότι αυτός ο αριθμός είναι 2 και 7, 9, όπως 27 ήταν σε εισαγωγικά, πρέπει να είναι τα γράμματα, τα ελληνικά και τα εβραϊκά για να μας δίνουν στην πραγματικότητα το πώς κατεβαίνει, θα λέγαμε, η ενέργεια. Ακόμα και η αστρολογία μας δίνει πώς κατεβαίνει η ενέργεια. Ακόμα και το 12έδρο μας δίνει πώς κατεβαίνει η ενέργεια από την ψυχική και αρχίζει μέχρι να εσαρκώνεται και παίρνει ορισμένα μοτίβα. Αυτό το 144 που ακούτε, που και αυτό σταματάει στο 9, άμα τα προσθέσουμε όλα μαζί, είναι το 12 επί 12.
Είναι πολλά μυστικά που υπάρχουν, αλλά δεν χρειάζεται να τα ξέρετε έτσι όλα. Χρειάζεται να εμπιστεύεστε τη δική σας ζωή, γιατί εσείς την έχετε διαλέξει και αυτό που έχετε να κάνετε είναι η ενόραση η δική σας, σας λέει. Οπότε κάθε φορά αφήστε τη δική σας διέστηση, γιατί ο καθένας διαισθάνεται για τον κόσμο που ζει μέσα, για τον κόσμο που συγχρονίζεται, για το μέλλον που βλέπει, έτσι, 10 χρόνια, 20 χρόνια, 5 χρόνια, για αυτόν που τον ενδιαφέρει, έτσι δεν είναι, και κάτω από το πρίσμα που έχει. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και είναι άλλα βγαίνουν και άλλα δεν βγαίνουν. Εγώ αυτό πάντα να λέω και να καταλάβετε, ας πούμε παραδείγματος χάρη, σας έχω πει και για το εκρεμές πολλές φορές και τέτοιου είδους πράγματα. Λαμβάνει από τη δική σας άβρα, τα δικά σας πιστεύω, τη δική σας δόνηση. Δεν σας δίνει το μέλλον, σας δίνει τι σκέφτεσαι εσείς για το μέλλον. Είναι πολλά πράγματα, όπως και τα ταρό. Συμβολίζει, σας είπα πάλι, με τα αρκάνα, τις 22, τα 22 μεγάλα αρκάνα συμβολίζει, τι σας είπα, τα αρχέτυπα που υπάρχουν μέσα στην ανθρώπινη, θα λέγαμε, κατάσταση. Και επειδή έχει ανθρώπινη κατάσταση αυτά τα αρχέτυπα, πολλές φορές τα channeling που το παίζουν οι διάφοροι εκεί πέρα, ότι μιλάνε με θεούς και δαίμονες, έρχονται από τη δική τους την προσωπικότητα. Το καταλαβαίνετε, από τα βάθη του υποσυνείδητου τους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό το είναι στη διάλεξη με τις φωνές. Όποιος θέλει να το πάρει, τα αναλύουμε. Αυτό λοιπόν που θέλω να κάνω είναι ότι σας λέω κάθε φορά για το χρόνο συγκεκριμένες ενέργειες, με τρόπο ώστε να μην πειράξουν την ψυχική πορεία του καθένα. Γιατί αν κάνουμε το λάθος, για να το παίξουμε εμείς ότι είμαστε μάντης, ή ότι έχουμε ενόραση, ή ότι επειδή ξέρουμε και κάνουμε έτσι, ή καλά καλοθελητές για το καλό, ή για να σώσει κόσμο, ή αυτές τις αχλαμάρες που υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, και δεν αφήνουμε τον άλλον να περάσει ψυχικά αυτό που ο ίδιος θέλει, παρακαθόμαστε να επεμβαίνουμε συνέχεια, τότε καταλάβετε ότι ναι, μεν συγχρονιζόμαστε με όποιον θέλει να παίξει ορισμένα πράγματα, αλλά αυτές οι ενέργειες είναι τροπικές. Δεν βοηθάνε στην εξύψωση. Αυτό που έχω να σας πω εγώ τώρα είναι λοιπόν ότι κανείς δεν φταίει, είναι έτσι οι καταστάσεις, είναι έτσι οι ενέργειες αυτόν τον καιρό που οι περισσότεροι άνθρωποι, επειδή δεν είναι όλοι αναβαθμισμένοι, τους τραβάει κάτω η ανακύκλωση. Τους τραβάει κάτω και τους τραβάει με τέτοια δύναμη που σας έλεγα πριν μερικά χρόνια ότι θα είναι σαν να κολυμπάνε οι άνθρωποι ανέμελα και θα πηγαίνουν προς το καταράκτη. Και μόλις πάρουν χαμπάρι ότι έρχεται καταράκτης, θα πανικοβληθούν και θα αρχίσουν να τσαλαβουτάνε γρήγορα γρήγορα προς τα πίσω. Αλλά οι ροή θα είναι μεγάλη και μόνο οι καλοί κολυμβητές θα μπορούν να πάνε πίσω στο ρεύμα. Αυτό συμβαίνει και τώρα, φίλοι μου. Είναι τελευταίες οι στιγμές εισαγωγικά πριν την αλλαγή που οι περισσότεροι το παίρνετε χαμπάρι. Και τώρα μόνο οι καλοί κολυμβητές θα μπορούν να πάνε κοντά στο ρεύμα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, μια αλήθεια. Κοιτάξτε λοιπόν να βγάλετε μέσα στο ταλέντο της κολύμβησης. Έτσι δεν είναι. Αν δεν θέλετε να περάσετε με τη μεγαλύτερη κόντρα, θα λέγαμε, την πτώση από τον καταράκτη. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει, έχω ξεχάσει πώς να έρχομαι στο κέντρο μου χωρίς διαλογισμό. Μου δίνεις μια λύση. Ακολούθα τον ενθουσιασμό σου. Όταν εμείς ακολουθάμε πραγματικά τον ενθουσιασμό μας, την ψυχή μας, αυτό που μας αρέσει, ερχόμαστε στο κέντρο μας. Αφήσου λοιπόν σαν παιδί, άσε το μυαλό απ' έξω με την έννοια να μην επεμβαίνει και προβάλλεις και αφήσου λοιπόν να βγει έξω καρδιά που λέμε και θα δεις πώς θα είσαι στο κέντρο σου. Άσε την κατάκριση και την ανάλυση και σαν παιδί αφήσου τα λέγαμε στο αγνότερο κομμάτι που έχεις μέσα σου. Πρέπει ο νους μας, όταν λέμε να έρθουμε στο κέντρο μας, σας είπα ότι έχει πολλά επίπεδα. Και ενώνουμε το πιο πραγματικό που λέμε το ανώτερο κομμάτι που λέμε ψυχή, έτσι, το ψυχικό σώμα, μέχρι το πιο κατώτερο κομμάτι που λέμε το φυσικό νου. Αυτά τα δύο πρέπει να τα ενώσουμε. Κέντρο περιφέρεια, κέντρο περιφέρεια, κέντρο περιφέρεια. Χώρια τις πολλές τεχνικές, έτσι, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να δουλέψεις λίγο με την άσκηση της ακινησίας. Άμα θες να κάνεις, θα λέγαμε, διαλογισμό και να φεύγεις από την πραγματικότητα, μείνε λίγο ακίνητη και ζήσε την πραγματικότητα χωρίς να την αναλύεις και αφήσου στον ενθουσιασμό στο μεγαλύτερο. Αυτό είναι άλλο ένα εργαλείο για να έρχεσαι στο κέντρο σου όσο γρηγορότερα γίνεται. Λοιπόν, λέει η Στέλλα, για να συμβεί κάτι χρειάζονται κάποιες συνθήκες που κάποιοι συνειδητά ή ασυνείδητα δημιουργούν. Είναι φυσικό να καταλάβουμε ότι κανένας δεν μπορεί να φτιάξει κάτι εδώ στον κόσμο τον κοινό χωρίς να έχουν συμφωνήσει οι άλλοι. Στον εσωτερικό του κόσμο μπορεί να το έχει φτιάξει. Γι' αυτό έχουμε πάντοτε δύο κόσμους.
Έχουμε το συλλογικό που πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να έχουμε ανεπτυγμένη τη θηλυκή ενέργεια μέσα μας και έχουμε τον ατομικό που πρέπει πάλι να το καταλάβουμε και να έχουμε ανεπτυγμένη την ασθενική ενέργεια μέσα μας. Αυτοί οι δύο κόσμοι, συλλογικό-ατομικό, πρέπει να έρθουν σε ισορροπία. Και όπως βλέπετε τώρα, ο κόσμος είναι περισσότερο στο ατομικό. Άσχετα τι λέει τώρα. Και καλά. Στεναχωριούνται για δύο λεπτά. Μετά το ίδιο πράγμα γίνεται. Δεν τους ενδιαφέρει το συλλογικό. Οι πάρτους, το παιδί τους, το ένα τους, το άλλο τους, και όταν και πληρώνουν τα κάρματα, το κάρμα, όλοι κλαίνε και στεναχωριούνται και μετανοούν για δύο χρόνια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή. Μην είστε τέτοιοι άνθρωποι. Αλλάξτε ρόλο. Εξομολογηθείτε αυτό που κάνατε και κοιτάξτε να μετανοήσετε πραγματικά. Γίνετε άλλος άνθρωπος που λειτουργεί αλλιώς, όχι σαν τον ίδιο. Αλλιώς θα έχετε τα ίδια αποτελέσματα. Απλά πράγματα. Λοιπόν, λέει χρόνος ίσον σατανάς. Όχι, δεν είναι ο χρόνος σατανάς, το εγώ είναι ο σατανάς που νομίζει ότι μέσα από το χρόνο τον οποίον υφίσταται, έτσι, νομίζει ότι μπορεί να γίνει Θεός. Αυτό είναι. Καταλάβατε, στην πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, λέμε ο Θοδωρής. Από το live σήμερα απαιτεί καθαρή σκέψη και συγκέντρωση για να το απορροφήσει ο ακροατής. Δυνατό για όποιον συλλάβει την περισσότερη ουσία έβγε. Ευχαριστώ φίλε. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Μπορείς να δώσεις ένα παράδειγμα, λέει ο Μίλτος, πώς είναι πιο ωφέλιμο να χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας σε τέτοια μεγάλα καταστροφικά γεγονότα. Το αναλύσαμε. Η φαντασία πρέπει να διέπεται, το τρίτο μάτι λοιπόν, από το τσάκρα της καρδιάς. Όταν εμείς δεν έχουμε φτάσει στο τσάκρα της καρδιάς, είναι, όπως βλέπετε, η φαντασία να συντονίζεται αναλόγως το κάθε τσάκρα που άλλος έχει την ανισορροπία μέσα. Okay. Όταν μάθετε και ανεβείτε στο τσάκρα της καρδιάς και μετά θα λέγαμε στο του λαιμού και μετά αφού σου έχετε ανεπτυγμένα λοιπόν τα ανώτερα κέντρα και πάτε και στις κορώνας, είναι σαν να βλέπετε τις ανώτερες διαστάσεις. Κάπως έτσι θα το πω πολύ απλά. Okay. Για να φτάσετε όμως εκεί πρέπει να έχετε ξεκολλήσει, απογαλακτιστεί από τα κατώτερα τσάκρα. Γιατί όταν λέω απογαλακτιστεί, να έχετε πάρει δηλαδή το μάθημα και να μην χρειάζεται να τα φέρνετε ξανά στη ζωή σας αυτές τις διαστάσεις. Γιατί για να τις φέρνετε, πάντοτε κάτι ωφελείστε ή νομίζετε ότι σας ωφελεί. Και αυτό είναι θέμα πεπιθήσεων που πάλι στα μαθήματα τα φτιάχνουμε για αυτά τα πράγματα, πώς να αλλάζουμε τις πεπιθήσεις μας, έτσι. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Συλλογικό δηλαδή τα δημιουργούμε όλα και όποιος έχει αφυπνιστεί ζει άλλη πραγματικότητα. Αυτό ακριβώς ευτυχία. Το συλλογικό είναι ο συλλογικός νους. Είναι όταν εμείς μπαίνουμε στην κατάσταση του Βούδα ή του Χριστού ή του Κρίσνα. Στο Κρίσνα θα λέγαμε το πνεύμα, στην ψυχή θα λέγαμε του Βούδα, έτσι, και στη χριστική θα λέγαμε έτσι, συγχώρεση όπως τη λέω εγώ καμιά φορά. Μπαίνουμε θα λέγαμε στο συλλογικό και εκφράζουμε θα λέγαμε του πατέρα μας σαν ιή του, του πατέρα μας κατ' εικόνα και ομοίωση. Δηλαδή εξατομικοποιείται το συλλογικό υποσυνείδητο. Αν καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Κάθε ένας άνθρωπος μπορεί να έρθει σε ένωση και να εξατομικοποιήσει μέσω της δικής του παρουσίας, έτσι, τη χρηστική συνείδηση, που είναι η συλλογική συνείδηση, τα λέγαμε, της γης. Όχι μόνο ξεκομμένα του εγώ μας, του ανθρώπου, της ψυχής σου, όλων των ψυχών που είναι εκεί πέρα και της ψυχής, τα λέγαμε, της γης, έτσι, και αυτά τα πράγματα που απαρτίζουν το μέγα έργο που συμβαίνει πάνω στη γη. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, έτσι, και όταν ένα άτομο το καταφέρνει, θα λέγαμε έφτασε στη βουδική, θα λέγαμε αυτή η κατάσταση. Έφτασε στην κατάσταση το πνεύμα του Κρίσνα. Έτσι έφτασε στη χριστική συνείδηση. Okay. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Ελπίζω να κατάλαβες τι λέω. Εμείς τα δημιουργούμε όλα σαν κοινός ομαδικός νους, έτσι. Γι' αυτό με το συλλογικό δεν μπορούμε να το πειράξουμε. Και είμαστε εγωιστές αν νομίζουμε που να το βάλουμε με το Θεό στην πραγματικότητα. Αυτό μπορούμε να πειράξουμε το δικό μας ατομικό κόσμο για το πώς τα περνάμε και με τι μέρος του συλλογικού εμείς τα συγχρονιστούμε. Το καταλάβατε αυτό? Γιατί αυτό λέμε έξω από εμάς οι σωτήρες, όλα αυτά τα πράγματα, οι καλοθελητές που κρύβουν το εγώ από μέσα τους στην πραγματικότητα και πάνε να κάνουν πράγματα. Εσύ πρέπει να είσαι αυτός που είσαι και το παράδειγμα. Όσο και να κάθεσαι και να κάθεσαι ότι πας να σώσεις
και να κάνεις πράγματα, καλά κάνεις και τα κάνεις, αλλά να βγαίνει από σένα. Έχεις γεννηθεί δάσκαλος, να βγαίνει από μέσα σου. Όχι επειδή είδες κάποιον να θες να το μιμηθείς γιατί το γούσταρες και σου μπήκε και σε ένα επιθυμία και λες κάτσε να το παίξω κι εγώ δάσκαλος. Όλα είναι να το κάνεις γιατί είσαι. Καταλάβατε. Και όταν είσαι, θα γεννηθεί από μέσα σου. Γιατί σου δίνει η ψυχή σου σαν ταλέντο. Δεν χρειάζεται να κοιτάς τους άλλους και να αγωνίζεσαι, να μοιάξεις. Αφήσου να δεις τι είσαι. Όλοι έχετε ένα ταλέντο μέσα σας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτά τα πονηρά πράγματα που κάνουν όλοι. Πάνε όλοι και μετά από μια πενταετία σου λέει δάσκαλος. Χωρίς να μου περάσει τις μοιήσεις, χωρίς να μου περάσει όλη τη ζωή θα κάνουν πράγματα. Δάσκαλος είναι ο καθένας. Και το δευτέρα δημοτικού παιδί είναι δάσκαλος για το πρώτο δημοτικού. Γιατί δεν βάζουν σχολείο της Δευτέρας να κάνουν μαθήματα στις προτάξεις δημοτικού. Πρέπει να έχετε φτάσει ένα συγκεκριμένο λοιπόν φως μέσα για να μπορείτε λοιπόν να κάνετε αυτό το πράγμα χωρίς να κάνετε ζημιά εγωική από το εγώ σας, στον εαυτό σας. Παρ' όλα αυτά είδατε όλοι, κάθονται πονηροί το δρόμο της κακίας. Ο Ηρακλής ήταν χαζός. Ο Οδυσσέας, όλοι αυτοί σας δείχνουν τι περνάει κάποιος που δεν έχει μάθει να παίρνει σωστές σωστά πράγματα και σωστές πρακτικές. Όλοι θέλουν γρήγορα, όλοι θέλουν να φτιάξουν τον εαυτό τους, αυτό το πνευματικό εγώ. Όλοι και αρχίζουν να κάνουν διαφημίσεις, ιστορίες, το ένα, το άλλο, να πιάσουν κόσμο, κάνουν κλίκες. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο αν όχι από το εγώ τους? Έτσι είναι και βάζουν τα μπέλα και καλά να σώσω τον κόσμο, να βοηθήσω. Σου λέει όλοι κάτι είδανε, οκ, okay, να το κάνω κι εγώ. Αφήσουν αίσθηση αυτός που είσαι. Δεν χρειάζεται να γίνεται από φθόνα, από ζήλια. Αφήσουν αίσθηση αυτός που είσαι. Όλοι ο μέσα, όλοι σας μέσα έχετε ταλέντα, άμα τα αναπτύξετε ο καθένας διαφορετικά. Δεν χρειάζεται να έχουμε όλοι το ίδιο. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε μετά σε ανταγωνισμούς, σε συναγωνισμούς, σε όλες αυτές τις πράξεις που συμβαίνουν μέσα. Γιατί νομίζετε? Γιατί δεν βγάζουμε πλέον άξιες ειδικότητες. Γιατί δεν πάνε οι ειδικοί? Ο ένας πάει να περάσει με σκονάκι, ο άλλος πάει να περάσει με το μέσο, ο άλλος περάσει με τα λεφτά, ο άλλος με τη διαφήμιση. Γιατί σας λέω αυτόν τον καιρό βιάζουμε το αγαθό? Γιατί ψάχνουμε το αγαθό για να το παίξουν κάποιοι. Ψάχνουμε τον αδύναμο για να το παίξουν μάγκες. Έτσι, γιατί δεν πάνε στους μάγκες? Έτσι δεν είναι? Ψάχνουν αυτό που δεν μπορεί να μετρήσει και σου λέει ο λύκος είναι ένα μπουμπούλα φαίνεται. Πού δεν μπορεί να μετρήσει ο άνθρωπος στα πνευματικά? Εκεί έχουν διχωθεί όλοι οι γραμματείς και φαρισαίοι. Πού θα πάνε αλλού? Έχετε δει κάποιον όπου δεν σε ελέγχει, υπάρχει έλεγχος, εκεί χωνονται όλοι. Πού θα παιχτεί η πλάνη? Γι' αυτό σας λέω ζούμε στον κόσμο του αντίχριστου αυτόν τον καιρό. Γιατί γίνονται αντί για τη χριστική συνείδηση, να έχεις καθαρό πνεύμα, να είσαι πραγματικά ο εαυτός σου, να είσαι με το συλλογικό της γης. Όλοι έχουν μπει και έχουν φτιάξει τα δικά τους πράγματα και βγάζουν τις δικές τους αλήθειες. Αλλά από το μικρό κόσμο τους και κάτω. Αν δουν και πάνω τι γίνεται, θα καταλάβουν πόσο και τι λάθη έχουν κάνει. Γι' αυτό λέμε πάντοτε ξανά και ξανά και ξανά. Δεν νοείται να ξεκινήσεις τον εσωτερισμό, τον πνευματισμό χωρίς να έχεις περάσει έναν ασκητισμό, χωρίς να έχεις περάσει μέσα σου μια διάλυση του εγώ, χωρίς να έχεις περάσει μια αυταπάρνηση. Μετά τότε δεν πας να γίνεις εσωτεριστής, γίνε εξωτεριστής. Έτσι, μην πιάσουμε τώρα όλα τα πράγματα που λένε και μας έχει σηκωθεί η τρίχα εδώ πέρα, δηλαδή και ό,τι να είναι. Αφήστε τα μια άλλη φορά να το κάνουμε αυτό, φίλοι μου, γιατί σας είπα, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω και λέει η Μαρία, όταν κάποιος είναι βαθιά συναισθηματικός γενικά και έχει πονέσει πραγματικά με αυτό το περιστατικό που συνέβη, είναι γιατί δεν μπορεί να ελέγξει τον ηλεκτρομαγνητισμό του και γενικά το συναίσθημα. Ωραία, ας αφήσουμε απ' έξω τον ηλεκτρομαγνητισμό και ψάχνετε καινούργιες λέξεις και πράγματα και μπερδεύετε με τη φυσική. Σας έκανα μια αντιστοιχία για να καταλάβετε ότι όλα δουλεύουμε το ίδιο μοτίβο. Αυτό που κάποιος πόνεσε είναι πραγματικά γιατί έχει ενσυναίσθηση, έτσι δεν είναι, αλλά η συναίσθησή του σταματάει στα κατωδιαφραγματικά τσάκρα. Πρέπει να την ανεβάσουμε και πάνω. Δεν μπορούμε τον άλλο να το βλέπουμε μόνο σαν παιδί, μόνο σαν κρέας, μόνο σαν θνητό. Πρέπει να το δούμε και σαν ψυχή. Πρέπει να το δούμε και σαν ολικό, σαν δυνατό, σαν αυτό που πραγματικά είναι. Σας έγραψα την άλλη φορά, η πραγματική αποδοχή και αγάπη στον άλλον είναι να δεχτούμε τον άλλον στην μεγαλείο του. Έτσι δεν είναι? Ασχέτως αν εδώ φαίνεται ένα κομμάτι από αυτόν, αυτός που μπορεί να δει όλο το κομμάτι και ξέρει ότι ο άλλος είναι άφθαρτος, αιώνιος, ψυχή και τα δει όλα αυτά τα πράγματα, δεν θα μπορεί να βγάλει εκείνο το συνέστημα
εκείνη την ώρα που έλεγε στο κακομοίρη, αλλά θα έλεγε μπράβο ρε Θαραλέ, μπράβο που θυσιάστηκες, μπράβο που το κάνεις για να ξυπνήσεις τον κόσμο, μπράβο γιατί οι άλλοι θέλουν φάπα να ξυπνήσουν, μπράβο που τους ταρακούνησες. Δεν θα λέγανε το κακόμοιρο το παιδάκι πέθανε και αυτές οι ιστορίες, αλλά από τα κάτω θα λέγαμε διαφραγματικά τσάκρα στο 3D, στις ενώσεις που κάνουμε εδώ πέρα σαν άνθρωποι, σαν κρέα, σαν συνέστημα. Είναι φυσικό να νιώθουν αυτή τη θλίψη, αυτή την έλλειψη, αυτή την αηδία, αυτή την οργή και όλα τα υπόλοιπα που νιώθουμε. Αλλιώς δεν θα ήμασταν άνθρωποι, θα ήμασταν οι πνεύματα, έτσι, ή θα ήμασταν μόνο σατανιστές, με λίγα λόγια. Γι' αυτό στην οδό της Κουνταλίνη, την κάθετη οδό, βλέπετε, οι χριστιανοί λένε, ω, πάνω η οριζόντια, πάνω, 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 σε ψηλές δονήσεις. Όλα εκεί πέρα θα τα κάνουμε, όλα προς τα εκεί. Λένε οι σατανιστές, εμείς στην οριζόντια οδό, ψυχής δηλαδή, πνεύματος και ύλης, εμείς κάτω κάτω, εδώ πέρα, η οριζόντια οδό, χαμηλά. Και λένε οι άλλοι, ανάποδος σταυρός. Έτσι δεν λένε. Ο καθένας διαλέγει που θέλει στην κάθοδο, στην κάθετη οδό, ανάλογα δηλαδή την κουνταλίνη, πνεύμα και ύλη, σε ποιο τομέα θέλει να δουλεύει. Και μετά έχουμε και τους αρχαίους Έλληνες που κάνουν τη μεσότητα, τη μέση οδό. Και σου λέει και το ένα και το άλλο μαζί για να φτάσουμε συνέχεια στο μέγιστο κάλλος που μπορούμε μες στην ύλη. Και δεν γίνεται αν δεν έχεις και το πνεύμα να φτάσεις στο μέγιστο κάλλος της ύλης. Έτσι δεν είναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι θέλει να χιστάσεις το πνεύμα για να φτάσεις στο μέγιστο της ύλης. Γιατί όποιοι δεν φτάνουν στο πνεύμα και πάνε να φτάσουν στο μέγιστο της ύλης, δυστυχώς καταλήγουν να γίνονται σατανιστές, υλιστές με ψευτοτεχνολογίες και μετά θα έρθει πάλι η εντροπία και το κάρμα. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι, και ότι μιλάω σε ανθρώπους που ήδη παρακολουθούν. Για όσους παρακολουθούν για πρώτη φορά, καλύτερα είναι να πάνε να κάνουν δεξιά και αριστερά τα σεμινάρια τους, να τρέξουν να πάνε γύρω-γύρω, και εγώ θα παίρνω μόνο αυτούς που έχουν φύγει από τα υπόλοιπα και θέλουν κάτι άλλο διαφορετικό. Εντάξει, δεν μπορούμε παιδιά όλα να τα λέμε για όλους, το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω, μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια σύγκρουση της ύλης, εμπορική αμαξοστοιχεία και του πνεύματος, επιβατική αμαξοστοιχεία. Μπορούμε να το πούμε. Το θέμα είναι αν μας βοηθάει αυτό. Συγκρούεται η ύλη με το πνεύμα. Σας είπα ότι η ύλη είναι πνεύμα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Στο μυαλό μας οι άνθρωποι, επειδή πάνε μαγνητικά να περάσουν βάσει του ηλεκτρομαγνητισμού που έχουν, που ήταν πολύ ταυτισμένοι με την ύλη, είναι φυσικό το πνεύμα το βλέπουν κάπου αλλού και την ύλη κάπου αλλού. Έτσι δεν είναι. Ενώ στην πραγματικότητα τι είναι, συμπιεσμένο πνεύμα είναι η ύλη. Έτσι δεν είναι. Αερωμένη ύλη είναι πνεύμα. Ελπίζω να απάντησα. Δεν μας βοηθάει ο πόλεμος και η σύγκρουση. Μας βοηθάει πράγματα που να μπορούμε μέσα μας να τα κάνουμε να δουλεύουν έτσι ώστε να μας αναβαθμίζουν. Όταν το λες αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι θες να μπει σε μια κατάσταση να δεις την ύλη να συγκρούεται με το πνεύμα. Έτσι. Πολύ σοφή, ας το πούμε, ή πολύ πλανεμένοι σας έχουν δώσει την ιδιότητα, επειδή ξέρουν ότι λειτουργείτε μαγνητικά μόνο και ότι ακόμα δεν ξέρετε να χειριστείτε τον ηλεκτρισμό μέσα σας, του καλού και του κακού. Γιατί ο μαγνητικά, θα λέγαμε, πολεμένος άνθρωπος, χωρίς να ξέρει τον ηλεκτρισμό και να φτιάχνει αυτές τις πεπιθήσεις τις οποίες έχει, του λένε καλό-κακό. Οπότε έτσι, μαγνητισμένος, και οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι δουλεύουν, πρέπει κάτι να το κάνουν κακό για να φύγουν από εκεί. Και κάτι να κάνουν καλό για να πάνε εκεί. Το ίδιο και με τις σχέσεις. Χωρίζουν και πρέπει ο άλλος να είναι απαξιωμένος για να χωρίσουν. Δεν γίνεται να είναι άξιος και να χωρίσουν, επειδή αυτές θέλουν κάτι άλλο ή αυτοί θέλουν κάτι άλλο. Και έτσι μπλέκουν στο μαγνητισμό οι άνθρωποι του μαγνητισμού. Καταλάβατε, όταν όμως χειριζόμαστε και τον, γενικά τον ηλεκτρομαγνητισμό, χειριζόμαστε, λέγαμε, και τα ανώτερα κομμάτια του νου. Έτσι, για να φτιάχνουμε εμείς την πραγματικότητα το ουδέτερο, που είναι χωρίς μαγνητισμό. Ο άλλος, ό,τι και να είναι, από τη στιγμή που εγώ έχω χάσει το μαγνητισμό, γιατί έχω μπει στην αγάπη, ο έρωτας είναι αυτό. Η αγάπη είναι αυτό. Όταν είσαι ένα, δεν έχεις εσύ με τον εαυτό σου κάτι, γιατί είσαι ένα. Όταν αποκόβεσαι και γίνεσαι εγώ και αυτό, τότε λειτουργούν οι μαγνητισμοί. Κάθε έρωτας, κάθε μαγνητισμός είναι για να σου δείξει ένα κομμάτι που δεν έχεις γνωρίσει ακόμα ότι είσαι. Οκ, το καταλάβατε. Γι' αυτό εμείς με τους μαγνητισμούς
αφινόμαστε να γνωρίζουμε τους μαγνητισμούς μας, γιατί πίσω από τον μαγνητισμό κρύβεται η αντανάκλασή μας, ο εαυτός μας που δεν ξέρουμε. Και μόλις ερωτευτούμε, μετά πρέπει να πάμε στην αγάπη, για να μείνει μέσα μας, ασχέτως να φύγει η αντανάκλαση, ο καθρέφτης, να έχουμε γνωρίσει τον εαυτό μας. Τότε δεν μας λείπει ο καθρέφτης, όταν ξέρεις πως είσαι. Okay, ο καθρέφτης μας βοηθάει, παύλα τα πρόσωπα, παύλα πραγματικότητα, παύλα τα σενάρια, για να μάθουμε ποιοι είμαστε. Γι' αυτό λέμε, όταν παίρνεις το μάθημα, φεύγει ο καθρέφτης. Γιατί δεν το χρειάζεσαι. Γιατί φεύγει ο μαγνητισμός. Γι' αυτό σας είπα, μόνο με την τρίτη δύναμη να βαθμιζόμαστε. Μόνο με την τρίτη, που έρχεται από την ένωση των αντιθέτων. Προχωράμε παρακάτω, που λέει, γιατί κάποιοι που βρίσκονται σε κόμπλεξ δεν τους αρέσει η πόζα τους στον καθρέφτη και φταίει γι' αυτό το τραύμα. Νιώθουν ότι βυθίζονται πιο πολύ στην απόγνωση και απομακρύνονται περισσότερο από το ανέβασμα στη συχνότητά τους, να βρίσκονται σε επαφή με κάποιον που έχει καθαρή ενέργεια, βγάζουν κακία και σύγχυση επειδή ξαφνικά βλέπουν την αντίθεση και εν τέλει νιώθει ενοχές αυτός που βρίσκεται εκεί πάνω. Κάθε φορά, φίλοι μου, κάθε άνθρωπος πέφτει σε κατάθλιψη και κάθε άνθρωπος που έχει να περάσει συγκεκριμένες πεποιθήσεις μέσα του και δεν ξέρει τις δικλείδες ασφαλείας που το κάνουμε στα μαθήματα πάλι γι' αυτό. Υπάρχουν μερικά τρίκ που κάνει ο νους για να σε κρατάει εκεί πέρα μέχρι να πάρεις το μάθημα που χρειάζεσαι και να το αποδεχθείς. Κάθε άνθρωπος λοιπόν, όταν έχει την απαξίωση, δεν θα τα καταφέρει. Οτιδήποτε βλέπει λοιπόν που δεν μπορεί να το φτάσει, μέσα του νιώθει άσχημα. Γι' αυτό. Κάθε φορά λοιπόν εκείνος πρέπει να το πιστέψει μέσα του ότι μπορεί, για να συντονιστεί με τον άλλο που έρχεται να του δείξει ένα παράδειγμα. Όταν κάποιος μέσα του δεν είναι συντονισμένος με την έννοια ότι εγώ πρέπει να αλλάξω δόνηση, γιατί ξέρω ότι μέσα μου υπάρχει μια άλλη δόνηση που εγώ τα καταφέρνω. Τώρα είμαι σε μια δόνηση που δεν τα καταφέρνω. Αλλά πρέπει να θυμάμαι ότι υπάρχει δόνηση μέσα μου που τα καταφέρνω, γιατί όλα είναι μέσα μου. Και ο ήρωας και ο βίλος. Εμείς λέμε και στο τίτλο και το ποντίκι και το λιοντάρι. Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι επειδή υπάρχουν όλα μέσα μας, τι σας είπα στα κάνα δύο σόρτ που έκανα, ότι η πόρτα του παραδείσου, όταν είσαι στον παράδεισο, η πόρτα του παραδείσου που πηγαίνει στην κόλαση, είναι επιλογή, γιατί γνωρίζεις, τη βλέπεις. Στην κόλαση, η πόρτα που πάει στον παράδεισο είναι καμουφλαρισμένη τόσο πολύ που δεν τη βλέπεις ότι είναι η πόρτα. Αλλιώς όλοι θα φεύγανε από την κόλαση, δεν πήγε κανένα, θα ανοίγαν την πόρτα και θα φεύγανε. Γιατί κάνει προσπάθειες στο μυαλό σου πάρα πολύ να στην καμουφλάρει, να μην τη βλέπεις. Είναι η ίδια σου η δύναμη ηθοποιίας που σε κάνει να νομίζεις και να πιστεύεις ότι είσαι ανάξιος. Είναι η ίδια σου η δύναμη ηθοποιίας που σε κάνει τόσο ωραία να παίζεις το ρόλο του κακομύρη, το ρόλο του θύματος. Αλλά είναι η ίδια η δύναμη ηθοποιίας που έχετε. Αλλιώς δεν θα πίστευες στον εαυτό σου. Για σκεφτείτε το. Προχωράμε παρακάτω και λέει, τι να κάνουμε για να είμαστε για την καινούργια εποχή. Πρώτον, τι να κάνεις για να είσαι στο τώρα για την εποχή σου. Άσε την καινούργια. Κοίταξε για την εποχή σου να την εκμεταλλευτείς. Αν δεν δουλέψουμε με τα εργαλεία που έχουμε τώρα, τσάμπα γινόμαστε αχάριστοι και περιμένουμε να είμαστε έτοιμοι για την καινούργια εποχή. Είμαστε έτοιμοι στη στιγμή, όχι για την καινούργια εποχή. Έτσι, να το καταλάβουμε αυτό. Είμαστε εντάξει για τη στιγμή. Εδώ δεν πάμε να πούμε ποιος θα είναι στην καινούργια εποχή. Εδώ πέρα είμαστε ταπεινοί και έχουμε επιλέξει να ζήσουμε μια ζωή. Αλλιώς, ελάτε να την κάψουμε αυτή τη ζωή για να είστε για την επόμενη ζωή έτοιμοι. Δεν το βλέπεις έτσι. Δεν να πεις καλά για την επόμενη ζωή, να μην ζήσω τώρα, να το χαρώ, να το... Κοίταξε λοιπόν να το χαρείς, κοίταξε να δουλέψεις στο τώρα σου και η επόμενη ζωή θα φτιάξει από το τώρα σου. Έτσι και η καινούργια εποχή, μόλις ετοιμαστείς τώρα, θα προχωράς ανάλογα και θα αλλάζεις μαζί με τις ενέργειες. Όσο πας να αλλάξεις για την καινούργια εποχή και χάνεις αυτή την εποχή, κάτι δεν κάνεις καλά. Okay? Γιατί κάθε εποχή είναι χρήσιμη. Έτσι δεν είναι? Γιατί αυτή σε πηγαίνει στην επόμενη. Γι' αυτό λέμε κάθε τάξη είναι χρήσιμη. Και μου λες, για να είμαι για την Τετάρτη καλός μαθητής, τι πρέπει να κάνω? Διάβασε την Τρίτη. Προχωράμε παρακάτω να δούμε. Ωραία. Άλλη μια ερώτηση θα πούμε, γιατί περάσαμε τη μία ώρα. Οκ. Λοιπόν, δεν βλέπω άλλη εκτός
Αν πηδήξαμε καμία κατά λάθος, τι να κάνουμε. Έχουμε καμία άλλη. Δεν είδα. Λοιπόν, οκ. Okay. Τελείωσαν και ερωτήσεις. Όπως είδαμε, φτάσαμε και σε αυτό το live, έτσι, στο τέλος. Κοιτάξτε όλοι να αφαιθείτε, να γνωρίσετε τον εαυτό σας, άμα θέλετε, μέσω του ενθουσιασμού σας. Όποιος δεν λέει για ακόμα τον πόνο για δάσκαλο, καλά κάνει, και περισσότεροι ξέρετε τον έχετε στη ζωή σας, γιατί ακριβώς έχετε επιλέξει να το χρησιμοποιήσετε. Αυτό που σας λέω εγώ είναι να σταματήσετε να είστε φυγόπονοι, γιατί καμιά φορά ο πόνος έρχεται μόνο και μόνο επειδή εσείς το έχετε διαλέξει, έτσι, γιατί δεν μπορείτε να φυπνιστείτε με έρεμο τρόπο. Όταν λοιπόν κοιμόμαστε και είμαστε έτσι, λέμε να λέω, ρε, ρίξε μου ένα χαστούκι, ρε, να ξυπνήσω. Ρε, ρίξε μου ένα χαστούκι να ξυπνήσω. Αυτό ακριβώς κάνετε σαν ανώτερο σε αυτό σας, στον κατώτερο σε εισαγωγικά. Γιατί είστε ένα. Πρέπει να μάθετε να εμπιστεύετε, να εμπιστεύεστε τα χαστούκια που ρίνετε στον εαυτό σας. Πρέπει να το μάθετε αυτό. Και αυτό έρχεται από τη ζωή. Οπότε κοιτάξτε κάθε φορά να έχετε μια θετική προσέγγιση και να ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές οι ίδιοι ζητάτε το εργαλείο του πόνου. Και με αυτό θα πω και κάτι άλλο. Τώρα οι καινούργοι ψυχολόγοι ακαδημαϊκοί τα έχουν βάλει με τη βία. Και αυτό έχει γίνει, θα λέγαμε, μια τάση, έτσι, να βιάζουμε, ενώ είμαστε ενάντια στη βία, να βιάζουμε, θα λέγαμε, την ροή και την έκφραση των ανθρώπων. Τα έχουν βάλει με τη βία γιατί, όπως είπα, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι πολλές φορές έλκουμε τη βία για να μπορέσουμε να μάθουμε μέσω της βίας. Και έτσι περισσότεροι ψυχολόγοι τι κάνουν, απαγορεύουν και κατακρίνουν τα bullying, κατακρίνουν τη βία, λειτουργούν σπασμωδικά και ενάντια σε κάθε είδους βία, λες και η βία στην πραγματικότητα ήρθε χωρίς να έπρεπε να έρθει. Κοιτάξτε φίλοι μου όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν, γιατί πέφτουν από την άλλη πλευρά και χάνουν την αλήθεια. Για να μην έρθει ο άλλος και στο παίξει, ξέρω εγώ, φασίστας, πάνε όλοι προς την αριστερά και σου λέει άλλο φασισμό. Για να μην στο παίξει ο άλλος ότι δεν είσαι έτσι, μιλάς για τους Έλληνες, έχουμε ντραπεί, απαγορεύεται να βάζουμε ελληνικές σημαίες για τη χώρα μας, ενώ η Αμερική που έχει 500 λαούς μέσα, από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεξιά και αριστερά έχουν τη σημαία τους παντού. Προσέξτε γιατί σου λένε, ξέρω εγώ, για τον χριστιανισμό και αρχίζουν και να μην είσαι θρησκόλυπτος και πορωμένος, κάνουν από την άλλη πλευρά απόρρωση. Σου λένε μην κατακρίνεις τους γκέι και έχουν φτάσει γκέι να κάνουν παρέλαση και έχουν πάει από την άλλη πλευρά. Προσέξτε για αυτό που λένε bullying και κάθε φορά έχουν σταματήσει να εκφράσει το κόσμο, μην τυχόν και κάνει βία και την πατήσει και όλα αυτά τα πράγματα. Προσέξτε αυτό με τις γυναίκες που έχουν φτάσει στο σημείο εκείνες να φέρουν την κατάσταση έτσι ώστε να φοβάται ο άντρας πλέον να τους μιλήσει, μην τυχόν και τον πάρουν μέσα με όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Κοιτάξτε πώς να έρθει η ισορροπία και όχι να πάμε να κάνουμε ένα καλό και να φέρουμε ακριβώς το ίδιο αλλά σε αντίθετη πλευρά. Αυτά όλα τα πράγματα έρχεται με ένα καθαρό νου. Κάθε άνθρωπος μόλις φύγει από το τραύμα του και καταλάβει ότι στην πραγματικότητα η ενέργεια είναι ίδια, απλά αλλάζει κατόχους. Σαν τον διάβολο που πάρει και κατελαμβάνει τους ανθρώπους, έτσι είναι οι ίδιες ενέργειες. Οι ενέργειες αλλάζουν στους ανθρώπους και πρέπει να μάθουμε τις ενέργειες και όχι να κρίνουμε τον άλλον και την πράξη. Έτσι, καταλάβετε λοιπόν ότι αυτά τα δύο πάνε μαζί. Και την επόμενη φορά σου μιλήσουμε λίγο παραπάνω για αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί δεν θέλουμε να δίνουμε 500 πληροφορίες να κάνει το μυαλό σας. Όποιος θέλει, είπαμε. Επειδή είστε όλοι συνδημιουργοί, μπορεί να κοινοποιήσει. Όποιος θέλει ακόμα βαθύτερη ανάπτυξη μέσα του, μπορεί να έρθει να κάνει τα μαθήματα. Οι διαλέξεις είναι στο προφίλ μου. Όποιος θέλει μπορεί να αγοράσει τις διαλέξεις που κάνουμε εδώ πέρα. Όλα είναι δικοδομητικά. Χειριστείτε την ενέργεια και βγάλτε απ' έξω το φθόνο, το εγώ. Είναι ο καιρός που πρέπει να βάζουμε το εγώ μας μπροστά. Είναι ο καιρός της μοιρασιάς. Αν ξέρετε, πείτε τα. Αν δεν ξέρετε, βάλτε τους να ακούνε εμένα που τα λέω ωραία έτσι και καλά και γουστάρετε. Έτσι δεν είναι? Προσοχή όμως. Μη σας πιάνει ο εγωισμός και τσιμπάτε πληροφορίες και κάνετε 5 καλά και 3 λάθη. Καταλαβαίνω όλη την έπαρση που μπορούμε να έχουμε και την όρεξη να το παίξουμε και να βοηθήσουμε. Κοιτάξτε, είναι καιροί τώρα που δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα πράγματα.
Αν δεν το καταλάβουμε, θα έρθει παραπάνω ένταση. Ευχαριστώ για τη συνδημιουργία. Ειρήνη σε όλους.